Σε φάση αντίστροφη μέτρηση, πέρασε από σήμερα η νέα ποδοσφαιρική ομάδα Τρικάλων αφού την Κυριακή κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο νέο Άωτο, γνωστό μετέχει στο δεύτερο όμιλο τη κατηγορία και των πραγμάτων πια θεωρείται το μεγάλο φαβορή για την πρωτιά και την κατάκτηση του τίτλου, αφού οι πολλέ και ποιοτικέ μεταγραφέ του καθιστούν ίσω το πιο ισχυρό σύλλογο σε αυτή την κατηγορία. Στην πρεμιέρα λοιπόν η ομάδα του Γκούμπλια θα αντιμετωπίσει την Ένωση Αποστόλου Παύλου από το μακροχώρι Μαθία και από ό,τι φαίνεται θα έχει στη σύνδεσή του όλα τα νέα αποκτήματα με μοναδικό ακόμη ερωτηματικό την κάρτα του Κούντσεφ. Στα διαδικαστικά τώρα ήδη ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα και οι διαιτητές της πρεμιέρας για τις ΓΑΜΑ Εθνικής. Η αναμέτρηση της Κυριακής με ώρα έναρξης 5 και ο διαιτητής θα είναι ο Καραστέργιος από την Ένωση Κοζάνης με βοηθούς τους Ιωαννίδη και Τζουβάρα. Κατά τα άλλα, στα διοικητικά, την παλιά του Έγκλη φαίνεται να αρχίζει να αποκτά ο Άτου, καθώς παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν υπάρχουν αγωνιστικές επιτυχίες, οι μετεγγραφές και τα πρόσωπα διοίκησης ανέβασαν το διαφημιστικό κύρος. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί ακόμη το επικοινωνιακό διαφημιστικό management, δύο μεγάλες εταιρείες επέλεξαν να εμπλακεί το όνομά τους με τα κοινά του συλλόγου. Βέβαια, στις περιπτώσεις αυτές, πρωτεύον ρόλο έπαιξε ο προσωπικός παράγων αλλά και σε δύσκολα οικονομικούς καιρούς. Εάν ο διαφημιζόμενος δεν πίστευε ότι υπάρχουν ανταγωνιστικά ωφέλη, θα ήταν δύσκολο να προβεί σε τέτοιες κινήσεις. Πόσο μάλιστα τον ομάδα του Τρικάλου ξεκίνησε από μηδενική βάση με ένα background ερασιτεχνικό και ξαφνικά σε μηδενικό χρόνο, ξεπερνώντας αντιδράσεις και αβεβαιότητες για την επόμενη μέρα, ο διορατισμός κάποιον επέφερε τα σημερινά αποτελέσματα.